Όμως σε κάθε περίπτωση ο σεξουαλικός τουρισμός έχει χτυπήσει δυναμικά την πόρτα και της Κρήτης. Και μιλάμε βεβαίως για την ανταλλαγή ερωτικού συντρόφου. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι πραγματικότητα σε γνωστό ξενοδοχείο της Σταλίδας. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, τι συνέβη τα 3 προηγούμενα χρόνια, τι ακριβώς λέει ο ξενοδόχος, που είναι και μαζί μας εδώ ο κύριος Χαλιαδάκης, τι έλεγε τότε και τι έλεγαν και οι άνθρωποι που εργάζονται γύρω από το ξενοδοχείο του. Τι πελάτες είναι οι τουρίστες του σεξ. Ο τουρισμός του σεξ ή αλλιώς ο σεξοτουρισμός άρχισε να μπαίνει δυναμικά στο χάρτη της Κρήτης τα τελευταία 4 χρόνια. Για πολλές όμως τουριστικές αγορές του εξωτερικού αποτελεί τη βάση για τα τουριστικά έσοδα. Ταϊλάνδη, Μπαλί, αλλά και πολλές περιοχές στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τη Βραζιλία έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη του σεξοτουρισμού. Η Κρήτη τα τελευταία χρόνια μπήκε δυναμικά στο χάρτη των swingers, δηλαδή του τουρισμού ανταλλαγής ζευγαριών. Ήδη ξενοδοχείο στη Σταλίδα έχει καταγράψει το δικό του ιστορικό και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία στα τουριστικά του έσοδα. Οι swingers θα ξαναέρθουν στο νησί και οι πληροφορίες θέλουν και άλλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη να ζητούν πληροφορίες για να ενταχθούν σε παγκόσμιες πλατφόρμες κρατήσεων. Κάθε βράδυ έχουν διαφορετικό πρόγραμμα στη δίσκο. Από εκεί πέρα όλη την ημέρα βρίσκονται στους χώρους της πισίνας. Φέτος μας ζήτησαν να έχουμε περισσότερη ποικιλία ψαριών. Πίνουν τα πάντα, όπως μας είπαν από την αρχή, να φροντίσουμε να μην μείνουμε από σαμπάνιες. Ωστόσο υπάρχουν και οι φανατικοί πολέμοι του swinging που τονίζουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καλά πλασαρισμένο άλοθη που ουσιαστικά οδηγεί σε πλήρη κατάρρευση των ηθικών αξιών. Το event εδώ πέρα βγήκε το καλύτερο event της πενταετίας. Βραβευτήκαμε και γι' αυτό. Εδώ κλείνουν με security, με διάφορα σεντόνια, αυτά όλα τα άλλα, κλείνονται ότι κάνουν μέσα στο ξενοδοχείο τους. Δεν τους βλέπει κανείς τίποτα. Πολλοί πολίτες έχουν περιέργεια να βγουν μέσα στο ξενοδοχείο. Ναι, δεν μπαίνουν. Έχουν περιέργεια. Έχουν, αλλά δεν τους επιτρέπουν. Έχει security πολύ. Σε κάθε περίπτωση η Κρήτη έχει κάνει το βήμα στο σεξοτουρισμό με την τελευταία πενταετία να την έχει βάλει δυναμικά στους λεγόμενους destination sex προορισμούς ανά την Ιφίλιο. Οι πληροφορίες θέλουν ο αριθμός των swingers στα επόμενα χρόνια να αυξάνεται, με το Ηράκλειο και τα Χανιά μάλλον μέχρι στιγμής να έχουν τον πρώτο λόγο. Αναφερθήκαμε στα Χανιά γιατί από το δικό μας ρεπορτάζ φαίνεται ότι και ξενοδοχεία από την περιφερειακή ενότητα των Χανίων και από την περιοχή του Πλατανιά που φιλοξενούμε σήμερα εδώ τον κύριο Μαρινάκη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν σε προγράμματα μεγάλων τουριστικών γραφείων που κάνουν αυτό ακριβώς. Προωθούν τουρίστες σε ξενοδοχεία με σημείο αναφορά στην ανταλλαγή ερωτικού συντρόφου αλλά και ένα σωρό άλλες σεξουαλικές δραστηριότητες. Κύριε Χαλιαδάκη, είστε πρωτοπόρος και οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Ένα ρίσκο όμως που από το δικό μας ρεπορτάζ φαίνεται ότι σας βγήκε σε καλό, γιατί αν κάτι δεν είναι κερδοφόρο, δεν θα το κάνετε για 6η συνεχόμενη χρονιά. Μιλάμε λοιπόν ότι το δικό σας ξενοδοχείο έχει μπει στον παγκόσμιο σεξουαλικό χάρτη τουρισμού τα τελευταία 5 χρόνια, για 6η συνεχόμενη χρονιά. Κρατάω εδώ κάτι ζελεδάκια στα χέρια μου. Και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτά εδώ τα ζελεδάκια που κρατάω, γιατί θέλω λίγο να σας τρολάρω απόψε. Εδώ στην εκπομπή έχουμε και χιούμορ. Τι ρόλο παίζουν αυτά τα ζελεδάκια σε ένα ξενοδοχείο που για ένα χρονικό διάστημα οι πελάτες του ανταλλάσσουν ερωτικό σύντροφο? Ένα χρονικό διάστημα είναι μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα το χρόνο. Αρκετή για να γίνει το κακό. Βέβαια, σίγουρα έχουμε και εμείς τη δημητική μας και φιλοξενούμε τους swingers όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος θα τους φιλοξενήσουμε στις 8 του Μάη. Θα έρθουν 177 ζευγάρια και θα κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο ξενοδοχείο για μια εβδομάδα. Θέλω να σταθούμε σε αυτό στο ό,τι θέλουν. Μιλάμε για μια ξέφρενη εβδομάδα σεξουαλικών διακοπών. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και μου έχετε πει ότι συνήθως σε αυτά τα γραφεία δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή, εσείς ως επιχειρηματίας πρέπει να καλύψετε τις ανάγκες του πελάτη που μπορεί να ζητήσει οτιδήποτε. Και αυτό το οτιδήποτε τι είναι?
Οτιδήποτε. Το οτιδήποτε το φτιάχνει το κλαμπ το οποίο έχει νοικιάσει το ξενοδοχείο μας. Εμείς νοικιάζουμε ένα χώρο. Mm-hmm. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κλειστός, να μην μπορεί κάποιος να έλθει μέσα και από εκεί πέρα ο κόσμος που είναι μέσα κάνει ό,τι θέλει. Είτε είναι μέσα στο χώρο, είτε έξω. Απλώς περιορίζεται φυσικά στον έξω χώρο, διότι κυκλοφορεί το προσωπικό, έτσι ώστε πρέπει να είναι σίγουρα προστατευμένο το προσωπικό, να μην βλέπει διάφορα πράγματα τα οποία του είναι μη αποδεκτά, σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, είναι σε μια περιοχή που ο τουρισμός έχει την ειδική του ιστορία. Νομίζω ότι οι κάτοικοι δεν σοκάρονται. Θυμόμαστε και τις χρυσές εποχές των Μαλλίων. Σίγουρα. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο στα Μάλια και οφείλουμε να το πούμε αυτό. Δεν έχουμε τις εικόνες του παρελθόντος. Και εκεί γινόταν και κάποιες. Βλέπαμε κάποιες εικόνες σε κοινή θέα, στο δρόμο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάρα πολλές φορές στο τουριστικό ρεπορτάζ ο σεξοτουρισμός δημιουργεί την ανάγκη του τηλεθεατή να δει από την κλειδαρότρυπα, δηλαδή να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα ξενοδοχείο που στις 9 Μαΐου 179, μου είπατε? 177 ζευγάρια, 177 άνθρωποι. Ζευγάρια. 177 ζευγάρια θα έρθουν και άρα βασική προϋπόθεση είναι κάποιος να έρθει με ένα ακόμα άτομο. Δεν μπορεί να έρθει μόνος του ή μπορεί να έρθει και μόνος του? Όχι, μόνος του δεν μπορεί να έρθει. Πάντα είναι ζευγάρι. Είναι όλα είναι ζευγάρια. Είναι πάντα δύο άτομα. Δύο. Mm-hmm. Και μπορεί να γίνουν 4, 6, 8, 10 και ούτω καθεξής. Όσο θέλουν γίνονται εκεί πέρα. Το βράδυ δεν έχουμε θέματα πόσοι θα γίνουν και τι θα κάνουν στα δωμάτια τους. Υπάρχουν ορισμένοι χώροι που πάνε και συνευρίσκονται μαζί. Υπάρχουν ο χώρος της δισκοτέκ που γνωρίζονται. Έχουμε 5 διαφορετικά είδη swingers. Οι swingers οι οποίοι συνευρίσκονται είναι 4-5 ζευγάρια μαζί φίλοι. Α, έχουν έρθει παρέα. Παρέα, οι οποίοι τους βλέπεις συνέχεια μαζί. Επίσης υπάρχουν οι swingers οι οποίοι θα πάει ο άντρας, μόνο ο άντρας, είτε θα πάει μόνο η γυναίκα. Mm-hmm. Ανάλογα, αυτό το έχουν συζητήσει από πριν και βρίσκονται ανάλογα. Υπάρχουν επίσης οι swingers οι οποίοι είναι, που βλέπουν μόνο, οι ματάκηδες, που mm-hmm. λέμε εμείς, οι οποίοι πάνε και φτιάχνονται σε διάφορες περιοχές του ξενοδοχείου και υπάρχουν και οι swingers οι οποίοι πάνε με όλους. Πάνε με όλους. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μάθαμε σημαντικά. Τα ζελεδάκια. Τα ζελεδάκια τι ακριβώς είναι? Ο κύριος Πιάγκας. Υπάρχουν ορισμένα παιχνίδια που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το κλαμπ αυτό φέρνει γύρω στους 10 με 20 ανιματέρ ανάλογα την εποχή μαζί τους και κάνουν τα μεσημέρια ορισμένα παιχνίδια. Μέσα σε αυτά τα παιχνίδια είναι και τα ζελεδάκια. Τα οποία παιχνίδια τι ακριβώς κάνουν αυτά τα ζελεδάκια που έχουν? Δεν είναι αυτά τα ίδια. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, ναι. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Τα ζελεδάκια που κάνουν στο ξενοδοχείο μας είναι σε κάτι μικρά ποτηράκια με βότκα και ζελέ, το ζελέ το κανονικό, ναι, αυτό, ναι, ναι, που ξέρουμε, το οποίο φτιάχνουμε καμιά 500 το μεσημέρι και έρχονται οι άντρες συνήθως, τους φωνάζουν από τα μικρόφωνα και μπορεί να πάρει ανάλογα ο καθένας πόσα θέλει, από 3 μέχρι 10. Μάλιστα. Και μπορεί να τα βάλει σε κάποιο μέρος της γυναίκας και μετά θα πάει να το γλύψει. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο λεγόμενος εξωτουρισμός. Θέλω να σταθώ στο εξής τώρα. Εκεί έχετε εργαζόμενους, οι οποίοι εργαζόμενοι υπογράφουν ένα συμβόλαιο εχεμήθειας ότι ό,τι δείτε εδώ μέσα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφερθεί έξω, ούτε λεκτικά, αλλά ούτε ως εικόνα μέσα από μια φωτογραφία ή από ένα βίντεο κινητού τηλεφώνου. Σίγουρα υπάρχει αυτό το συμβόλαιο εχεμήθειας. Επίσης, είναι τώρα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έτσι αλλιώς τα έχουμε αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι δεν κυκλοφορεί κινητό τηλέφωνο από το προσωπικό τις ημέρες που είναι τα groups εκεί. Το προσωπικό αφήνει τα τηλέφωνα του στη ρεσεψιόν και τα παίρνει και όταν φεύγει. Μάλιστα. Τώρα, αν έρθει. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που μπορεί να το έχουν και οι τηλεθεατές μας τώρα. Αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος αυτό το κλαμπ, γίνεται, είναι ανοιχτό, πώς γίνεται αυτό? Είναι πολύ εύκολο, μπαίνετε στη σελίδα του sdc.com συνδρομή και γίνεστε μέλος.
Μάλιστα. Είναι, το STC απαριθμεί περίπου 4,5 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, τα οποία πληρώνουν 12 ευρώ το μήνα συνδρομή και μπορείς να γίνεις μέλος και από εκεί πέρα κάνεις... Εκεί να έχεις ένα σύντροφο πάντα, έτσι, έχεις τον σύντροφό σου που γίνεται μαζί. Γίνεσαι μέλος και μετά είτε βρίσκεις σύντροφο είτε δεν βρίσκεις. Ωραία, μάλιστα. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή έχετε την εμπειρία 5 χρόνων και 5 χρόνια είναι πια ένα δυνατό στοιχείο για να γνωρίζετε πώς μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Και για να έρχονται για έκτη συνεχόμενη χρονιά σημαίνει ότι έχουν ικανοποιηθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχείου σας στη σταλίδα. Μπορεί κάποιος από τους πελάτες να διεκδικήσει ερωτικά και κάποιον από τους εργαζόμενους? Όχι. Όχι. Ποτέ. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή. Να το θέσουμε αυτό. Και ένα επίσης ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές, και βεβαίως εγώ θα το συμπληρώσω με ένα δικό μας ρεπορτάζ. Ενώ είστε πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις σας, φαίνεται ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, πέρα από τους Έλληνες, που υπήρχαν και Έλληνες μέσα σε αυτά τα γκρουπ, υπήρχαν και κριτικοί. Δεν θέλω να μου πείτε ονόματα βεβαίως, είναι ανέφικτο αυτό. Αληθεύει ότι φέτος υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ντόπιους, και ντόπιους εννοώ κατοίκους του νησιού, που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα στις 9 Μαΐου. Δηλαδή, θα είναι και κριτικοί σε αυτό το πάρτι οργείων μιας εβδομάδας στο ξενοδοχείο σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντα και Έλληνες μαζί. Λέμε κριτική, να φανταστείτε ότι εγώ κυκλοφορώ όπου κυκλοφορώ, θα με ρωτήσουν συνέχεια πώς μπορώ να έρθω στο εκείνη τη βδομάδα μέσα. Mm-hmm. Όταν τους πεις πώς μπορούν να έρθουν, από εκεί πέρα υπάρχει σιγή. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Πάντως είχατε ντόπιους τα προηγούμενα χρόνια? Είχαμε ντόπιους. Είχαμε την πρώτη χρονιά είχαμε 4 ζευγάρια Έλληνες. Mm-hmm. Ένα από την Κρήτη, το οποίο τελικά το κριτικό ζευγάρι δεν ήρθε. Τελικά δεν ήρθε. Τα αμέσως επόμενα χρόνια. Είχαμε και ζευγάρια από την Κρήτη. 1-2. Τα νούμερα ήταν πάρα πολύ μικρά, διότι είχαμε από πάρα πολλές εθνικότητες. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο ξενοδοχείο σας βρέθηκαν και άνθρωποι του διεθνούς jet set, δηλαδή γνωστοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Θέλω να μας δώσετε έτσι κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να σας δώσω χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μας πείτε σίγουρα ποιοι ήρθαν, αλλά να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά. Είναι άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, είναι άνθρωποι ας πούμε... Ήταν άνθρωποι του τραγουδιού, ήταν... Μεγάλοι τραγουδιστές ήρθαν με ιδιωτικά αεροπλάνα, από εκεί πέρα μπορείτε να φανταστείτε. Μην με ρωτήσετε εμένα ποιοι ήρθαν με ιδιωτικά αεροπλάνα. Προσέξτε τώρα, κύριε Χαλιαδάκη, μας δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε ρεπορτάζ από τον κύριο Πλιάκα, να μπει στο αρχείο του να δει ποιοι καλλιτέχνες ήταν το προηγούμενο διάστημα. Ο σεξοτουρισμός, όταν μπήκατε στη διαδικασία να υπογράψετε αυτό το συμβόλαιο, θα σας το πάω λίγο πιο συναισθηματικά τώρα. Σκεφτήκατε ότι αυτό είναι ένα ρίσκο? Σίγουρα ήταν ένα ρίσκο, απλά όταν δεν ρισκάρεις, δεν πας μπρος. Γενικώς στη ζωή μας πρέπει να ρισκάρουμε για να πηγαίνουμε μπροστά. Και αυτό ήταν ένα ρίσκο επαγγελματικό, το οποίο πέτυχε. Και να σας πω, υπάρχει ήδη η προοπτική με το συγκεκριμένο κλαμπ να ανοίξουμε ένα ξενοδοχείο για όλη τη σεζόν. Α, σκέφτεσαι λοιπόν να το επεκτείνετε αυτό σε όλη τη σεζόν? Ναι, όχι στα δικά μας ξενοδοχεία, ένα άλλο ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνομαι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Χαλιαδάκη. Από αυτά τα οποία έχουν συμβεί, είναι κάτι το οποίο εσάς σαν επιχειρηματία σας σόκαρε όλα αυτά τα χρόνια? Να σας πω την αλήθεια. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει σεξουαλική ταυτότητα στους πελάτες. Είναι πελάτες που μπορεί να είναι gay, straight, bi και τα σχετικά. Δεν βλέπεις gay μέσα στους swingers. Μπορείς να δεις γυναίκες να... Ερωτοτροπούν, αλλά άντρες δεν θα δεις. Mm-hmm. Απλώς βλέπεις διάφορα θέματα, αλλά να σας πω την αλήθεια... Πείτε μας κάτι την τελευταία χρονιά, είτε πήγαινα στο ξενοδοχείο κανονικά, είτε πήγαινα με τους swingers, δεν μου έκανε καμία αίσθηση πια. Διαμορφώνετε τους χώρους του ξενοδοχείου ειδικά? Ειδικά, σίγουρα ειδικά. Ποιοι είναι αυτοί, τι υπηρεσίες παρέχετε σε έναν τουρίστα που έρχεται για να ζήσει μια ξέφρενη σεξουαλική εβδομάδα? Εμείς δεν τους παρέχουμε κάτι το ιδιαίτερο, απλώς το ξενοδοχείο είναι κλειστό και από εκεί πέρα παρέχουμε αυτά που μας έχει πει το κλαμπ,
Δηλαδή το φαγητό τους είναι το normal, απλώς έχουμε ορισμένα πράγματα παραπάνω στη διατροφή τους, περισσότερα ψαρικά, περισσότερα αστακοειδή, οστρακοειδή. Αφροδισιακά δηλαδή από την κατάλαβα. Αυτά θέλουν, αυτά πληρώνουν, αυτά παίρνουν. Mm-hmm. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ένας παππούς τώρα, ένας παππούς έτσι. Ένας παππούς, ναι. Παππούς. Παππούς, ναι. Είχατε ποτέ έτσι μια αντίρρηση από το οικογενειακό σας περιβάλλον, από το στενό περιβάλλον των φίλων και των συνεργατών, ότι μην το ρισκάρεις, η κοινωνία είναι μικρή? Γιατί φαίνεται ότι οι αντιδράσεις ήταν και περιορισμένες, θα έλεγα. Στην αρχή υπήρχε κάποιο αντιδράσεις από την οικογένεια. Απλώς εγώ το ρίσκαρα, διότι μ' άρεσε η όλη σκέψη αυτή και ήθελα να δω πώς αντιδράσουν και η κοινωνία και οι πελάτες μέσα. Τι λένε οι πελάτες για το ξενοδοχείο, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες? Είναι έκτη συνεχόμενη χρονιά, να υποθέσω ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι για να επανέλθουν. Είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, έχουν πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες. Περίπου ένα 40% έρχεται και ξανάρχεται, που είναι μεγάλο το νούμερο. Μιλάμε, το 40% στο τουριστικό κύκλωμα είναι πολύ μεγάλο. Επειδή έχω ακολουθήσει και διάφορες κρουαζιέρες, έχω πάει στα ξενοδοχεία τους να τσεκάρω πώς δουλεύουν και αυτοί. Τους βλέπω τους ίδιους πελάτες εκεί. Υπάρχει μια καλή σχέση. Άρα έχετε δημιουργήσει και ένα club, λέμε, repeaters στο ξενοδοχείο. Ναι, ένα 40% σας, που είναι ένα πολύ σημαντικό είναι, αυτό. Σίγουρο που είναι ένα καλό ποσοστό και όλοι ζητάνε ένα μόνιμο πια πόσο στην Κρήτη. Αν τώρα ένας από τους πελάτες σας και είναι ερωτήσεις που έρχονται από τηλεθεατές, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε αυτό το πικάντικο πάντοτε εξιτάρει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και υπάρχουν και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να μάθουν κάποια πράγματα. Αν κάποιος από τους πελάτες βγει έξω, γιατί έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω και μάλιστα από ό,τι ακούσαμε από τους ανθρώπους που μίλησαν στο ρεπορτάζ, αφήνουν και αρκετά χρήματα στην τοπική αγορά. Είναι καλύτεροι οικονομικά τουρίστες σε σχέση από τουρίστες που έρχονται πολύ σε ένα all-inclusive πακέτο. Αν γνωρίσουν ένα ερωτικό σύντροφο απ' έξω, μπορούν να τον φέρουν μέσα στο ξενοδοχείο? Όχι. Είναι αυστηρό αυτό. Είναι αυστηρός. Όλοι οι πελάτες οι οποίοι μένουν στο ξενοδοχείο μπορούν να μπαίνουν μόνο αυτοί μέσα. Έχουν μια ειδική ταυτότητα που μπαίνουν μόνο αυτοί μέσα. Κανείς άλλος. Και από εκεί πέρα, ό,τι γίνεται μέσα στο ξενοδοχείο το γνωρίζουν μόνο αυτοί. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι υποβάλλονται και σε ιατρικές εξετάσεις για να μπορούν να γνωρίζουν όλοι ότι οι πελάτες μεταξύ τους, γιατί υπάρχει μια ερωτική συνέβρεση, είναι υγιείς? Από ό,τι μας έχουν πει οι υπεύθυνοι του κλαμπ, ναι. Είναι βασική προϋπόθεση αυτό. Και επίσης δεν κυκλοφορούν και ναρκωτικά. Δεν κυκλοφορούν ναρκωτικά. Είπατε ότι, κλείνω με αυτό, είπατε ότι σκέφτεστε αυτό να το διευρύνετε. Υπάρχει σκέψη για φέτος ή από την επόμενη τουριστική χρονιά? Έχουμε ήδη μιλήσει από πέρυσι με τους ιδιοκτήτες του κλαμπ. Ψάχνουμε να βρούμε μια ιδιοκτησία, είτε να την νοικιάσουμε είτε να την αγοράσουμε και να κάνουμε ένα ξενοδοχείο. Και ένα τελευταίο, θέλω να περιγράψετε ένα ευτράπελο γεγονός που μπορεί να ήταν και λίγο αστείο. Ευτράπελο γεγονός. Δεν ξέρετε τι να το διαλέξετε. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πείτε μας ένα. Τα οποία έτσι σας έκανε εντύπωση. Σε εμάς μπορεί να φαίνονται. Ναι. Εντάξει, στην αρχή μου κάνανε όλα εντύπωση. Να σας πω ότι την πρώτη χρονιά όταν περνούσα μέσα στο ξενοδοχείο ένιωσα σαν ένα παιδί το οποίο πάει πρώτη φορά στην Disneyland. Ναι. Ήταν ένα... όπου κοιτούσες έλεγα... Γιατί μεταφιέζονται κιόλας, κάνουν κάποια πάρτι. Να ξέρετε ότι κάθε βράδυ έρχονται όλοι μεταφιεσμένοι. Ο καθένας έρχεται με 3 ή 4 βαλίτσες. Δηλαδή τα ρούχα που κρατάνε μαζί τους είναι πάρα πολλά. Και έρχονται κάθε βράδυ μια αρχαία Έλληνες, μια Ρωμαίη, μια... ό,τι... καουμπόιδες, ό,τι θέλεις. Έχουν διάφορα. Θεματικό. Είναι θεματικό, πολύ θεματικό. Στους χώρους του ξενοδοχείου κυκλοφορούν με ρούχα ή κυκλοφορούν γυμνοί? Την ημέρα κυκλοφορούν με τα μαγιό τους, το 90% στην αρχή είναι ντυμένοι κανονικά. Όσο περνάνε οι μέρες... Ελευθερώνονται. Οι γυναίκες τις τελευταίες μέρες θα είναι όλες γυμνώστηκες και θα βρεις και μερικούς άντρες γυμνούς. Μάλιστα. Αλλά είναι λίγοι.
Οι ερωτικές περιπτώσεις βεβαίως δεν γίνονται σε κοινή ποτέ, θέα. Ποτέ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ποτέ, χώροι ναι, που μπορούν να βρεθούν για να συνευρεθούν ερωτικά. Ερωτικά, σίγουρα. Αληθεύει ότι αυτά τα πακέτα, αν θέλετε μας απαντάτε, πολλές φορές μπορεί να ξελασπώσουν μια κακή τουριστική χρονιά για μία εβδομάδα που θα τους έχετε εσείς στο ξενοδοχείο σας? Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η μία εβδομάδα που τους έχουμε στο ξενοδοχείο μας αντιστοιχεί με ένα καλό μήνα high season.